ο συγγραφέας Μάκης Ρουσομάνης, με καταγωγή από τα Κείμηνα Θεσσαλονίκης, παρουσίασε το απόγευμα της Παρασκευής στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας Βασίλης Βασιλικός το νέο του βιβλίο με τίτλο «Απαγορεύεται η είσοδος στο θάνατο». Το βιβλίο του μας ταξιδεύει στην Αθήνα, τη Σμύρνη και την Πέργαμο της Μικράς Ασίας με πρωταγωνίστριες δύο γυναίκες. Την εκδήλωση συντόνισε ο δικηγόρος Απόστολος Αγιαλαράκης, ενώ για το βιβλίο μίλησε η φιλόλογος Νάσια Δελγιάννη. Ενώ αποσπάσματα του βιβλίου ανέγνωσε η Πόπη Πασχαλίδου, καθώς και η Κατερίνα Ηλιάδου. Η Σέκλα κρατήθηκε από ένα κείωνα στην οδό Βία Τέκτα για να μην πέσει κάτω. Όταν πέρασαν την ιερή πύλη που ήταν η κεντρική είσοδος του ιερού χώρου, πάνω μια μεγάλη επιγραφή στα ελληνικά έγραφε. Εν ονόματι των θεών, απαγορεύεται η είσοδος του θανάτου. Η άρρωστη κοπέλα πήρε τα πάνω της. Και ένιωσε δύναμη. Έτσι προχώρησε με τη σιγουριά ότι δεν θα πέθανε σε εκείνο το μέρος. Πίστευε ότι ο Ασκληπιός του την έκανε υγιή όπως πρώτα. Στην ελληνιστική εποχή, έτσι ξεκινά το πρώτο μέρος του βιβλίου, είναι δύο παράλληλες ιστορίες, οι δύο που η πρώτη γίνεται στη Σμύρνη του 2013 και η άλλη στο 160 π.Χ., όπου αυτές οι ιστορίες ενώνονται μεταξύ τους στο τέλος. Υπάρχει δηλαδή ένα κοινό φινάλε που εξηγεί, που είναι και η ανατροπή του βιβλίου. Δεν είναι όραμα, δεν είναι όνειρο η ιστορία αυτή, το δέσιμο αυτό που γίνεται. Δεν είναι μετεμψύχωση, μετανσάρκωση που όλοι μου λένε. Όταν θα διαβάσετε το βιβλίο, όσοι θα τιμήσετε να διαβάσετε το βιβλίο, θα καταλάβετε. Ποιο είναι λοιπόν ένα καλό βιβλίο, τι είναι ένα καλό βιβλίο? Είχε γίνει μια έρευνα, μια εργασία είχε δοθεί στα παιδιά, σε κάποια παιδιά στη Λάρισα, σε ένα γυμνάσιο, και τα παιδιά λοιπόν απάντησαν ότι ένα καλό βιβλίο μας ταξιδεύει, μας δίνει γνώσεις, μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, έδωσαν μεγαλύτερη σημασία στις λέξεις και όχι στις εικόνες, και σημασία δίνω εγώ τώρα στην εικόνα γιατί. Γιατί το βιβλίο του Μάκη πραγματικά σχηματίζει εικόνες. Από τη στιγμή που θα το πιάσει κανείς στα χέρια του και όπως όλοι λένε, το διαβάζει απνευστή. Δημιουργούνται λοιπόν πολλές εικόνες. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και χρειάζεται σίγουρα πολύ ταλέντο για να το κάνει κανείς. Η ιστορία του λοιπόν έχει φόντο τη Σμύρνη του σήμερα. Μας πηγαίνει όμως αρχικά στην Πέργαμο του 160 π.Χ., μετά μας φέρνει στην Αθήνα του 2013 και μετά μας πηγαίνει και στην Κάλυμνο του 1962. Ένα υπέροχο παιχνίδι με τον χρόνο. Δεν καταλαβαίνεις πώς μεταφέρεσαι. Θυμάμαι λοιπόν ότι ο Όμηρος είχε κάνει κάτι τέτοιο. Είχε ξεκινήσει την ιστορία της Οδύσσειας από το νησί της Καλυψός. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην πόλη της Καβάλας ως συγγραφέας για να παρουσιάσω το νέο μου βιβλίο. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Βασίλης Βασιλικός. Ευχαριστώ τις εκδόσεις Πνοή. Ευχαριστώ τη διευθύντρια εδώ της βιβλιοθήκης, την Κατερίνα την Κουμανίδου, και ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που βρέθηκαν κοντά μου σε αυτή την βραδιά.